Κώστας Κρυστάλης, Υπηρωτικέ αναμνήσεις, εκδόσεις Πελεκάνος, σειρά Νεοελληνική Γραμματεία 170. Οι υπηρωτικέ αναμνήσεις περιλαμβάνουν 13 πεζογραφήματα, τα οποία είναι τα εξής. Το σημειωματάρι του Γεροκαλαμένιου, το πανηγύρι της Καστρίτσας, η χαραυγούλα της Πρωτοχρονιάς, το Πάσχα στον Πίνδο, ο χωρισμός, Πρωτομαγιά στα Γιάννηνα, Αργυρό η Μονοβίζα, η Ζακέη, Εαπόκρεο εν Ιωαννίνης, Γραμμενοχώρια, η Πανήγυρης της Μεταμορφώσεως, εν Ιωαννίνης, Φυλάδα του Αλή Πασά. Στις πρώτες σελίδες της συλλογής, με τον τίτλο «Πεζογραφήματα», ο ίδιος ο συγγραφέας προλογίζει το βιβλίο του με τα παρακάτω λόγια. «Όσες βολές η σκύλα ξενιτιά με κερνάει τα πικρά της κρατηροπότηρα. Αχ, δεν ξέρω πως μόρχεται τότε και λυσμονώντας και αμπαριάζοντας όλον τον περίγυρά μου κόσμο. Χύνομαι σαν λυσαγμένος μέσα μου και με τα σιδερένια νύχια του λογισμού σαν κακούργο σκάφτω την έρημη μου καρδιά και από τον χρόνο τα λυσοθόρια ξεθάφτω τες παλιές μου ενθύμησες. Οι πρώτες συγκίνησες που κέντησαν την παιδική μας ψυχή αφήνουν μέσα μας ενθύμησες άσβεστες κι είναι το νήμα το μυστικό όπου μας δένει και μας κολλάει με τους τόπους που πέρασε η νιώτη μας. Χαρά στον που το έχει πει. Ενθύμησες είναι και τα πεζογραφήματά μου. Κώστας Κρυστάλης. Ακολουθεί η ανάγνωση του πεζογραφήματος με τον τίτλο «Το Πάσχα στον Πίνδο». Η αρχική δημοσίευση έγινε στο περιοδικό «Ηχό των Αθηνών» στο Πασχαλινό Τεύχος του 1892. Όλο το χειμώνα ο Πίνδος μένει βουβός, ήσυχος, δεν ακούγεται καθόλου. Νομίζει κανείς πως κοιμάται κάτω από το παχύ κάτασπρο πάπλωμα των χιονιών, βυθισμένος σε έναν ύπνο ολοκλήρων μηνών. Οι κάτοικοι των χωριών, που η μισή από αυτούς είναι τσοπάνιδες, κατεβαίνουν τότε μαζί με τις οικογένειές τους στα χυμαδιά. Από όσους μένουν εκεί, οι άντρες, επειδή δεν έχουν καμιά δουλειά πάνω στις άγονες κορυφές του, ξενιτεύονται σε χώρες μακρινές για να εξοικονομήσουν τα αναγκαία της ζωής. Μένουν λοιπόν εκεί γέροντες, απόστρατοι της βιωτικής πάλης, που ταράσουν με τις πολύλογες συζητήσεις των τη μονότονη ερημιά των μεσοχωριών και τη σιγαλιά των χαγιατιών της κάθε εκκλησιάς, καθώς και αρκετές γυναίκες και κοπέλες. Αυτές κάθονται κλεισμένες μέσα στα σπίτια τους, γνέθουν τα μάλινα εφάσματά τους, λένε τη νύχτα παραμύθια γύρω από τη φωτιά και στον ύπνο τους ονειρεύονται το γυρισμό των καλών τους. Ώσπου έρχεται η Άνοιξη, ώσπου πλησιάζει το Πάσχα, η χαριτωμένη λαμπρή. Τότε πάβουν οι μπόρες και οι κακοκαιριές, ο ουρανός αλαφρώνεται από τα πυκνά σύγναφα και το πλάτος του ανοίγεται καθαρό, κατά γάλανο. Ο ήλιος ανατέλει στον ορίζοντα θερμός και ζωογόνος. Λιώνουν τα χιόνια στα χαμηλώματα του Πίνδου και τα νερά σχηματίζουν μεγάλα θολά και ορμητικά ρέματα. Στα σπλάχνα της γης ξυπνά το μικρό χόρτο και φουντώνει το λουλουδάκι από τα ζεστά του ήλιου φιλιά. Μόνον οι κορυφές λαμποκοπούν ακόμα κατάλευκες και παγωμένες.
τότε αρχίζει να ξυπνά και ο πίνδος. Η καρδιά του πυρώνεται και ξεπαγώνει η φωνή του. Οι γέροντες των χωριών του κατεβαίνουν συχνότερα στα μεσοχώρια και στα χαγιάτια των εκκλησιών. Τα πρόσωπά τους παίρνουν φεδρή όψη και οι συζητήσεις των ζωηρότερο ύφος. Οι γυναίκες και οι κοπέλες οι ερωτιάρικες δεν κλείνουν πια ορμητικά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών. Παρατούν κάπου-κάπου το μελαγχολικό αργαλιό και πιάνουν τα ανοιχτά λιακωτά με τη ρόκα στη μασχάλη και με το τραγούδι στα χείλη τους, το τραγούδι της ελπίδας του γυρισμού των ξενιτεμένων τους. Κι αυτοί, αφού γεμίσουν τα λερωμένα τους πορτοφόλια με παράδες, αφήνουν πια την ξενιτιά και ξεκινάνε για την πατρίδα τους, για το σπίτι τους, για τον πίνδο. «Μέρες λαμπριάτικες. Θα γυρίσω τώρα στον τόπο μου», λέει χαρούμενο κάθε ξενιτεμένο παιδί του πίνδου. Και ένα τραγούδι του πίνδου λέει και αυτό. «Διώξε με, μάνα μου, διώξε με, με ξύλα, με λιθάρια. Κι εγώ γυρνώ στα πέλαγα, στα μακρινά τα ξένα. Θα κάμεις χρόνους να με δεις, μήνες να με παντέχεις. Κι ως έρθει η μέρα της λαμπρής, να πας στην εκκλησιά σου. Θα ειδείς τους νιούς, θα ειδείς τις νιές, θα ειδείς τα παλικάρια. Θα ειδείς τον τόπο μαδιανό και το στασίδι μέρμο. Θα βγεις όξω στα τρίστρατα, όξω στα σταυροδρόμια και θα μαλλιάσει η γλώσσα σου ρωτώντας για τεμένα. Διαβάτες που διαβαίνετε, στρατιώτες που περνάτε, μην είδατε τον γιώκα μου, το μοναχό το γιο μου». Η μητέρα του μοναχογιού αυτού του τραγουδιού τον έδιωξε και τον καταράστηκε όταν γύρισε τη λαμπρή από την ξενιτιά και της γύρεψε την ευχή της, λέγοντάς της πως εκεί πέρα μια κόρη όμορφη, μάγισσας παιδί, που μάγευε τον ουρανό με τάσπρα και του πελάγου τα καράβια, μάγεψε και αυτόν και την παντρεύτηκε. Η μητέρα του τότε σήκωσε τη ρόκα της να τον χτυπήσει στο κεφάλι και του φώναξε έξαλλη «Όξω σκυλί από το σπίτι μου και από το πατρικό μου!» Και ο νέος ξενιτεύτηκε πάλι για χρόνια. Το μεγαλοβδόμαδο οι ξενιτεμένοι βρίσκονται όλοι στο δρόμο και φτάνουν στις πατρίδες τους, ως το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Είναι συνήθεια να πάνε όλοι στην εκκλησιά του χωριού τους εκείνη τη νύχτα και να ακολουθήσουν το γύρισμα του επιταφείου. Πόση συγκίνηση, πόση χαρά, πόση ποίηση έχει ο γυρισμός αυτών των ξενιτεμένων. Και οι καμπάνες που στολίζουν από τρεις και από πέντε μαζί τα ψηλά καμπαναριά των εκκλησιών του Πίνδου αναστατώνουν αυτές τις ημέρες με τους ήχους των όλη την έκταση των βουνών και τα βάθη των αγρίων εκείνων φαραγγιών. Νομίζει κανείς πως αλλάζουν και αυτά από τη χαρά τους για τον ερχομό των ξενιτεμένων. Πιο χαροπές όμως αντιχούν οι καμπάνες στον όρθρο της Κυριακής του Πάσχα, στην πρώτη Ανάσταση. Και σημαίνουν αδιάκοπα τότε, σαν να θέλουν να ξυπνήσουν και τους νεκρούς από τα μνήματά τους, για να γιορτάσουν στην Εκκλησιά τη Μεγάλη Ανάσταση. Είναι σαν να κράζουν του γέρου Πίνδου να σηκωθεί πια από τον βαρύ ύπνο του, να ξετιναχθεί, να ειδεί τον ερχομό της γλυκιάς άνοιξης, να ακούσει το γλυκό κελάδιμα των πουλιών του Απρίλη. Σαν να σαλπίζουν πολεμικό ηγερτήριο στον κοιμισμένο, στον σκλαβωμένο λαό της Υπήρου. Με μιας, τα παράθυρα των σπιτιών φωτίζονται όλα. Οι πόρτες ανοίγουν έως πέρα
και βγαίνουν από αυτές οι χωρικοί, άντρες, γυναίκες και παιδιά, όλοι καλοντημένοι και στολισμένοι με τα δώρα που τους έφεραν από τις μακρινές χώρες των, οι ξενιτεμένοι τους, και τρέχουν με τις λαμπάδες των τις λευκές στην εκκλησιά. Η εκκλησία πλημμυρίζει από φώτα, στο «Δε φτελάβεται φως εκ του ανεσπέρου φωτός», που λέει ο παπάς, βγαίνοντας λαμπροφορεμένος στην ωραία πύλη με αναμένα τα τρικέρια και αντυχεί από ψιθυρισμούς με την εκφώνηση του «Χριστός Ανέστη». Άλλες κοδωνοκρουσίες δυνατές επακολουθούν τότε και άλλοι αντίλαλοι μακρινοί. Κι όταν βγαίνουν απολύτρουγα από την εκκλησιά, τους χαιρετίζει με χαμόγελο το ροδόλευκο γλυκοχάραγμα που βάφει με την πορφύρα του τις άκρες του ουρανού και των κορυφών τα χιόνια και μυρώνει με θεϊκά αρώματα τα χλωερά χαλιά των χαμηλωμάτων και τον εθέρα και διαλύει τα σκοτάδια των βαθιών φαραγγιών. Να και ο ήλιος που ανατέλησε λίγο, ο λαμπρός, ο ζεστός, ο γλυκός, ο πρόσχαρος ήλιος της λαμπρής, που φιλεί με τόσην αγάπη, με τόσον πόνο, τους κατοίκους του Πίνδου και προπάντων τους ξενιτεμένους, σαν να τους σφίγγει στην αγκαλιά του πατρικά, σαν να τους λέει να λησμονήσουν την καλοπέραση της ξενιτιάς, σαν να τους υπόσχεται για πολλούς μήνες να μην τους αναγκάσει να αφήσουν τον τόπο τους, την οικογένειά τους. Χαϊδεύει ο λαμπριάτικος ήλιος τον χιονισμένο Πίνδο, τον χαϊδεύει και του ορκίζεται πως θα συγκεντρώσει όλες του τις φλόγες και θα αναλύσει γρήγορα τα παχιά χιόνια του. Θα τον ξεφορτώσει από τους βαριούς πάγους, θα τον στολίσει πάλι με ίσκιους, με λουλούδια, με πουλιά και θα φέρει πάλι στην αγκαλιά του κάτω από τα χυμαδιά τα πρόβατα με τα λαμπρά του σκουδούνια, τους βοσκούς με τις γλυκές των φλογέρες, τις βλαχοπούλες με τα γλυκά τους τα τραγούδια και τους κλέφτες του, τους παλιούς με τα σημαίνια του στάρματα. Και χαμογελάει τώρα ο Πίνδος και λησμονάει το μακρύ χειμωνιάτικο ύπνο του και ξαναπαίρνει ζωή και δύναμη. Τα από μεσήμερο της Κυριακής γίνεται στις εκκλησιές η δεύτερη Ανάσταση, η λεγόμενη Αγάπη. Χορτασμένοι εκεί όλοι από το πασχαλινό τραπέζι, μεθυσμένοι από τη χαρά και την ευτυχία και ζεσταμένοι από τις αχτίδες του ευεργετικού ήλιου, ξεχύνουν γύρω τους το τραγούδι της ζωής. Αλλάζουν τώρα το φιλί της αγάπης. Πάνω στο χορό που στείνουν οι μαυρομάτες στα χοροστάσια, στις πλατιές αυλές και στα χόρτα αρρώστρωτα σιάδια των χωριών. Στους χορούς αυτούς πιάνεται και η αγάπη των νέων. Ξυπνάει πια και η καρδιά που είναι ζεστή. Το δείχνουν τα πύρινα βλέμματα, το φανερώνει και το τρυφερό τραγούδι που χορεύουν. Εμπάτε τσούπρε στο χορό, να μάθετε τραγούδια, να ειδείτε και να μάθετε πώς πιάνετε η αγάπη. Από τα μάτια πιάνετε, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά. Αυτό είναι το Πάσχα στον Πίνδο. Είναι το πρώτο ξύπνημα ύστερα από το βαρύ. Βαρύτατο χειμωνιάτικο ύπνο. Είναι η πρώτη Ανάσταση της ζωής, ύστερα από μια μεγάλη νάρκη και ένα βαθύ μαρασμό. Και γι' αυτό
γιορτάζετε τόσο χαριτωμένα, τόσο πρωτότυπα. Το βιογραφικό του συγγραφέα βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Κρυστάλης Κώστας, 1868-1894, ποιητής, διηγηματογράφος και ιστορικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στο Σιράκο της περιοχής της Πίνδου. Φίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων. Η μακεδορουμανική προπαγάνδα το συκοφάντησε ως επικίνδυνο εχθρό της τουρκικής αυτοκρατορίας. Εγκαταλείπει έτσι τα σκλαβωμένα Ιωάννινα και μεταβαίνει στην ελεύθερη Αθήνα. Ο προστάτης του, Σπυρίδωνας Λάμπρου, κατόρθωσε να τον προσλάβουν σε ένα τυπογραφείο. Το 1891 προσλαμβάνεται ως γραμματέας στο περιοδικό «Εβδομάς». Το 1892 άρχισε η συνεργασία του στο λεξικό «Μπεκ και Μπάρτ». Στο μεταξύ είχε εκδηλωθεί η ασθένειά του, η φυματίωση. Το 1894 πεθαίνει στην Άρτα, σε ηλικία 26 ετών. Έργα του είναι «Χελιδόνες», «Αγροτικά», «Γκόλφο», «Η βλάχη της Πίνδου», «Πεζογραφήματα», «Παλιά μου χρόνια», «Υπηρωτικές αναμνήσεις» και άλλα. Το ύφος του Κρυστάλη είναι επιμενικό. Έγραψε στην υπηρωτική δημοτική γλώσσα με χάρη και γλαφυρότητα. Στην αφήγηση και στην απαγγελία ήταν η Εβίτα Θεοχάρη.